Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Αλληλεγγύα Θεοτόκ και σώσομεν, Αλληλεγγύα Θεοτόκ και σώσομεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Με τον πατέρα Αρσένιο. Δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο Φραγκίσκος έλαβε το μεγάλο δώρο της καρδιακής προσευχής και η Θεία Πρόνοια του έστειλε ένα ακόμα μεγάλο δώρο ανυπολόγιστης αξίας. Επισφραγίζοντας τον λόγο του Οσίου Γέροντος Δανιήλ του Καντουνακιώτου, ο Θεός έστειλε κοντά στον λαϊκό ακόμη Φραγκίσκο τον αγιασμένο πατέρα Αρσένιο, ο οποίος έγινε ο αγαπητός συνασκητής του μέχρι το θάνατό του. Είναι αδύνατο να γράψει κάποιος για τον γέροντα Ιωσήφ χωρίς να αναφέρει και τον πατέρα Αρσένιο, διότι αφότου γνωρίστηκαν, έζησαν μαζί σαν αδέλφια άχρη θανάτου. Ποτέ τους δεν χώρισαν, ποτέ τους δεν αντάλλαξαν ψυχρό λόγο, ποτέ τους δεν επέτρεψαν κάτι να μπει ανάμεσά τους. Τόση ομόνοια και σύμπνοια είχαν, ώστε ήταν σαν μια ψυχή σε δύο σώματα. Και πράγμα θαυμαστό, η βαθιά τους αγάπη ποτέ δεν εξετράπησε σε παρησία, αλλά πάντοτε σε θεάρεστη άμυλα πνευματικών αναβάσεων. Ο πατήρ Αρσένιος δεν είχε την οξύτητα του πνεύματος που είχε ο γέροντας Ιωσήφ. Ήταν πολύ απλός και αναδείχτηκε μεγάλος ασκητής, τέλειος υποτακτικός, άνθρωπος επουράνιος που γνώριζε να προσεύχεται. Με λίγα λόγια, νυπτικός ησυχαστής σε μέτρα εφάμιλα των αρχαίων πατέρων. Ο αγιασμένος πατήρ Αρσένιος, κατά κόσμον Αναστάσιος Γαλανόπουλος, του Δημητρίου και της Σωτηρίας, γεννήθηκε το 1886 στη Σαμψούντα του Μαρτυρικού Πόντου από ευλαβεστάτη οικογένεια με ιερατική παράδοση. Η πολυμελής οικογένεια του πατρός Αρσενίου το 1898 από τους διωγμούς των Τούρκων κατέφυγε στον Ορθόδοξο Κάφκασο όταν εκείνος ήταν 12 ετών. Έτσι οι γλώσσες του ήταν τα ποντιακά, τα τουρκικά και τα ρωσικά. Τα δε ελληνικά του ήταν ελάχιστα. Από τα μέλη της οικογενείας του νεαρού Αναστασίου, ο παππούς του ήταν ζωντανό παράδειγμα ιερέως με πολλή αγάπη και υπομονή. Αλλά και ο πατέρας του, που ήταν και αυτός ιερέας και μάλιστα πολύ αγιασμένος, αφού με την προσευχή του έβγαζε δαιμόνια. Η δε μητέρα του ήταν και αυτή κόρη ιερέως. Μέσα σε αυτήν την ευλογημένη οικογένεια μεγάλωσε ο μικρός Αναστάσιος. Η ευλαβεστάτη μητέρα εμφύτεψε στα παιδιά της την αρετή και τον πόθο για την προσευχή. Έτσι, τόσο η μικρότερη αδερφή του η Παρθένα, όσο και ο μικρός Αναστάσιος είχαν από νηπιακή ηλικία έντονο τον πόθο της μοναχικής ζωής. Ο μεγαλύτερος αδελφός του ο Λεωνίδας ήθελε και αυτός να μονάσει. Οι γονείς του όμως, μη γνωρίζοντες τον μοναχικό του πόθο, φρόντισαν να τον αποκαταστήσουν με μια σεμνή, ταπεινή, εργατική και σόφρονα κοπελίτσα, την Δέσποινα. Από αυτό το γάμο γεννήθηκε ο μετέπειτα παπά Χαράλαμπος. Το βρέφος το βάφτισε ο Αναστάσιος, δίνοντάς του αυτό το όνομα και έγινε κατεξοχήν δικό του παιδί, καθότι ο Χαράλαμπος αργότερα ακολούθησε τα ευλογημένα ασκητικά ίχνη του θείου του στο Άγιον Όρος, γενόμενος κατά πάντα τέλειος μοναχός δίπλα στον πατέρα Αρσένιο και τον γέροντα Ιωσήφ. Ελεύθερος από μέρημνες και υποχρεώσεις, ο Αναστάσιος έλαβε την αμετάκλητη απόφαση να μονάσει στα Ιεροσόλυμα. Η ευλογημένη οικογένειά του δεν έφερε καμία αντίρρηση, μάλιστα το θεώρησαν τιμή τους, όπως και είναι άλλωστε. Η δε οσία μητέρα του έλεγε μεταξύ των άλλων συμβουλών: «Κοίταξε να τηρήσεις αυτά που κάνουν εκεί». Ο Αναστάσιος ξεκίνησε από τον Κάφκασο για να πάει στα Ιεροσόλυμα. Πρόκειται για διαδρομή μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων και μάλιστα με συνθήκες πολύ επικίνδυνες. Απαραίτητος σταθμός για όλους σχεδόν τους Ρώσους που πήγαιναν να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα ήταν η Βασιλεύουσα. Σε αυτήν έφτασε ο Αναστάσιος.
Εκεί, ενώ ο νεαρός ζηλωτής Αναστάσιος έψαχνε πλοίο για την Παλαιστίνη, τον πλησίασε κάποιος απατεώνας, ο οποίος προσφέρθηκε να τον ξεναγήσει. Του κέρδισε την εμπιστοσύνη, του έφαγε τα χρήματα που είχε για ναύλα και τον οδήγησε κατόπιν σε ένα κακόφημο οίκο για να διανυχτερεύσει. «Εγώ», διηγείται ο κατόπιν ο πατήρ Αρσένιος, «μόλις πήγα κατακουρασμένος από το ταξίδι, ζήτησα να με βάλουν κάπου να κοιμηθώ. Μια γυναίκα μου έδειξε μια γωνιά σε ένα διάδρομο. Αμέσως ξάπλωσα κάτω και κοιμήθηκα, αλλά συχνά πυκνά ξυπνούσα ακούοντας θορύβους, τραγούδια, άπρεπες κουβέντες». Όταν ξημέρωσε ο νεαρός Πάγκαλος Ιωσήφ, σηκώθηκε, ευχαρίστησε και έφυγε. Είδηση δεν πήρε. Τι απλή και αγιασμένη ψυχή. Μόλις βγήκε έξω, τον πλησίασε κάποιος άγνωστος, τον σταμάτησε και τον ρώτησε. «Εσύ, τι γύρευες εδώ μέσα?» «Με έφεραν για να κοιμηθώ». «Εδώ, παιδί μου, που σε έφεραν είναι κακόφημο σπίτι. Άντε, πήγαινε τώρα και άλλη φορά να προσέχεις». Όταν αργότερα ρωτήθηκε ποιος ήταν εκείνος ο άγνωστος, απάντησε με απλότητα. «Μπορεί να ήταν και ο φύλακας Άγγερος, μπορεί και ο Άγιος Αλέξιος». Ο απένταρος πια Αναστάσιος με τη χάρη του Θεού κάπως κατάφερε να βρει ξανά ναύλα και έτσι ταξίδευσε για την Παλαιστίνη. Μετά από πολλές περιπέτειες και ταλαιπωρίες, χάρης και στις προσευχές της Αγίας Μητέρας του, έφτασε στους Αγίους Τόπους γύρω στα 1910. Ήταν τότε 24 ετών. Ο Αναστάσιος, ο μετέπειτα πατήρ Αρσένιος, περιπλανόμενος, πέρασε και από τη μονή του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, όπως και από το Σαραντάρι Όρος. Όταν έβαζε μετάνοια στους μοναχούς εκεί, τραβούσαν το χέρι. Δεν ήσαν ιερείς για να του δώσουν ευλογία και έτσι από ταπείνωση το τραβούσαν. Και ο ταπεινός Αναστάσιος έλεγε μέσα του: «Ω, τόσο αμαρτωλός είσαι, ώστε δεν σ' αφήνουν ούτε το χέρι να φιλήσεις». Τελικά αποφάσισε να μονάσει στη μονή του Αγίου Σάβα. Εκάριδε μοναχός λαμβάνοντας το όνομα Ανατόλιος στο Σαραντάρι Όρος. Τον διέκρινε παιδική απλότητα, φλογερή πίστη και δυνατός πόθος για προσευχή. Στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, ο ηγούμενος του ανέθεσε τα καθήκοντα του δοχιάρη, το αποθηκαρίου δηλαδή. Εκείνο τον καιρό ο πατήρ Ανατόλιος γνωρίστηκε με έναν ευλαβέστατο ιεροδιάκονο, τον πατέρα Βασίλειο, τον μετέπειτα φημισμένο γέροντα Ιερώνυμο της Αιγίνης. Αυτός ήταν μεγάλη μορφή και πολύ ενάρετος, άνθρωπος με πολύ προσευχή. Κατήγεται δε και αυτός από τα μέρη της Ανατολής, από την Κέλβερη της Καπαδοκίας. Με την κοινή αγάπη τους για νοερά προσευχή και πνευματική ζωή, οι δύο άντρες πολύ σύντομα συνδέθηκαν με στενή πνευματική φιλία. Ο πατήρ Βασίλειος εντυπωσιάστηκε με τον βαθύ πόθο και την ακόρεστη δίψα για προσευχή του πατρός Ανατολίου. Έτσι τα βράδια, μετά τα διακονήματά τους και τις ακολουθίες, συναντιόντουσαν και συζητούσαν διάφορα πνευματικά θέματα και προσεύχονταν μαζί με την κατανυχτική ευχή για ώρες ολόκληρες. Και οι δύο θεώρησαν την συνάντησή τους αυτή ευλογημένη συγκυρία. Εν τω μεταξύ, η μικρότερη αδελφή του είχε γίνει μοναχή σε ηλικία 16 χρονών στην Ιερά Μονή Θεοσκεπάστου του Πόντου με το ονομαστήσα Ευπραξία. Πειρουμένη από θείο ζήλο, ήλθε στα προσκυνήματα του Σωτήρου στα Ιεροσόλυμα. Αφού λοιπόν συναντήθηκαν τα δύο αδέλφια, ο πατήρ Ανατόλιος αμέσως της αποκάλυψε αυτόν τον θησαυρό, τον πατέρα Βασίλειο, για να απολαύσει και αυτή τις σοφές διδασκαλίες του γύρω από την προσευχή. Ο σοφός ηγούμενος της Μονής επέτρεψε στη μοναχή Ευπραξία να παραμείνει στον ξενώνα της Μονής για μια εβδομάδα. Στο διάστημα αυτό μαζεύονταν οι τρεις τους κάθε βράδυ και ο πατήρ Βασίλειος τους δίδασκε την κατανυχτική ευχή μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μοναχή Ευπραξία, πραγματικά οσία ψυχή, τόσο εντυπωσιάστηκε από τις διδασκαλίες και την ενάρετη ζωή του πατρός Βασιλείου που τον έκανε γέροντά της. Και όταν αργότερα ο πατήρ Βασίλειος κατέληξε στην Αίγινα, πήγε εκεί και αυτή και τον υπηρέτησε για 47 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα μετά την κοίμηση του αγαπητού της γέροντος, η τρισευλογημένη γερόντισσα αξιώθηκε να τον δει αρκετές φορές εν οράματι. Στους Αγίους Τόπους ο πατήρ Βασίλειος έμεινε περίπου ένα χρόνο και μετά έφυγε για την Κωνσταντινούπολη. Πίστευε πως στην πόλη θα έβρισκε κάποιον να τον καθοδηγήσει υψηλότερα.
Έτσι έμεινε ο πατήρ Ανατόλιος μόνος του, συνεχίζοντας την μακαρία ζωή της προσευχής και της προσφοράς. Εν τω μεταξύ όμως, με τις συμβουλές του γέροντος Ιερονίμου, η καρδιά του είχε πυρωθεί να έβρει την νοερά προσευχή και επειδή δεν ήταν κανείς εκεί να τον οδηγήσει, είπε «Αν που θα καθίσω εδώ, θα πάω στη Βηθλέμ». Πήγε στη Βηθλέμ και έγινε νεοκόρος λίγα έτη. Του έδωσαν εκεί λίγα χρήματα και πήγε και αγόρασε ένα ράσο μεταξωτό. Τι ήξερε αυτός από υφάσματα? Το μετάξι και το λινάρι για αυτόν το ίδιο ήταν. Αλλά οι Άγιοι Τόποι τότε είχαν χάσει πλέον το ησυχαστικό τους περιβάλλον. Τα σύγχρονα μέσα συγκοινωνίας άνοιξαν τις διόδους για τις πλατιές μάζες προσκυνητών. Κάθε χρόνο η κατάσταση γινόταν και πιο δύσκολη. Εκτός των άλλων ήρχονται και οι Αράβισσες και τον ενοχλούσαν. Γι' αυτό και είπε «Στάσου Ανατόλιε, σήκω και φύγε, γιατί θα την πατήσεις εδώ που είσαι». Καταλάβαινε τον κίνδυνο. Πήρε λοιπόν ευλογία από τον ηγούμενο και φεύγουν μαζί με έναν άλλον πόντιο μοναχό το 1918 και πήγαν με το σιδηρόδρομο από την Ιερουσαλήμ στην Αλεξάνδρεια. Τα λίγα χρήματα που είχαν ξοδεύτηκαν, γι' αυτό και πήγαν στον Πατριάρχη τον Φώτιο τον Πρώτο και του λένε «Δεν έχουμε χρήματα να πάμε μέχρι το Άγιον Όρος». Και αυτός που ήταν πολύ ελεήμων άνθρωπος τους έδωσε τα αναγκαία. Μπαίνουν λοιπόν στο καράβι και φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί τον βοήθησε ο πατήρ Βασίλειος, ο οποίος από το 1912 υπηρετούσε στην ενορία του Αγίου Γεωργίου στη Χάλκη και έτσι ξεκίνησε για το Άγιο Όρος. Όταν αποβιβάστηκε στη Δάφνη, νόμιζε με την απλότητα που είχε ότι θα βγουν όλοι οι ασκητές από τις σπηλιές και θα του πούν «Ω, καλώς τον Ανατόλιο, καλώς τον Ανατόλιο». Φυσικά δεν βγήκε κανένας να τον προεπαντήσει. «Τι γίνεται εδώ?» λέει. «Κανένας δεν βγήκε, ρε παιδί μου». Φόρεσε λοιπόν το μεταξωτό ράσο και άρχισε να γυρνάει το όρος ψάχνοντας να βρει πού θα εγκαταβιώσει. Μόλις τον είδαν οι αγιορείτες πατέρες με τέτοιο ράσο, άρχισαν να τον κοιτούν παραξενεμένοι. Ο πατήρ Ανατόλιος έλεγε μέσα του «Για να με κοιτάνε αυτοί, κάτι έχω». Ύστερα το κατάλαβε, πούλησε το ράσο και με τα χρήματα έκανε σαρανταλίτουργο για τους γονείς του. Ο νεαρός μοναχός έψαχνε να βρει δάσκαλο να του διδάξει την νοερά προσευχή, αλλά δεν βρήκε κανέναν. Κι έτσι αποφάσισε να μονάσει στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Προτίμησε την Σταυρονικήτα, που τότε ήταν ιδιόρυθμο μοναστήρι, για να έχει ευχέρεια να αγωνίζεται με την ευχή περισσότερο. Ο πατήρ Ανατόλιος, όταν ήταν στη Ρωσία, δούλευε στα καπνά και είχε μάθει να καπνίζει. Όταν έφυγε για μοναχός σταμάτησε, αλλά το πάθος είναι φιλεπίστροφο. Μία αφορμή και λίγη προσεξία θέλει για να ξαναφυτρώσει πάλι. Επειδή λοιπόν στην ιδιόρυθμη μονή ήσαν μερικοί πατέρες που κάπνιζαν, άρχισε και εκείνος να κάνει το ίδιο. Σιγά σιγά συνήθισε να πίνει και κρασί, πράγμα που στον κόσμο δεν το είχε. Έτσι βρέθηκε σε κίνδυνο. Αλλά επειδή ήταν καλοπροαίρετος και πολύ ταπεινός, ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε, αλλά τον οδήγησε στον Φραγκίσκο. Αφού έκανε λίγα χρόνια στη Σταυρονικήτα, έγινε μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Αρσένιος στις Καριές, στο σιμωνοπετρίτικο κελί του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, σύμφωνα με τη βολή του αναδόχου του. Από κάπου έμαθε ότι κάποιος έχει νοερά προσευχή και ασκητεύει κάτω από ένα βράχο. Μόλις το άκουσε αυτό, φούντωσε η καρδιά του. Έκανε προσευχή στον Άγιο Νικόλαο λέγοντας «Άγιε Νικόλαε, εάν βρω αυτόν, εγώ δεν ξέρω αμαρτία. Έχω, δεν έχω, θα πάω να μείνω εκεί, εάν έχει νοερά προσευχή». Και μόλις τελείωσε αυτές τις λέξεις, τον πληροφόρησε ο Θεός με αισθητή φωνή «Αρσένιε, φεύγε και σώζου», καθώς είχε πληροφορήσει και τον ομώνυμό του Άγιο Αρσένιο τον Μέγα. Αφού πήρε ευλογία από τον ανάδοχό του, έβγαλε τα ρούχα του και τα πέταξε από το παράθυρο κάτω και βγήκε από την πόρτα. Τα πήρε και έφυγε. Πήγε στα κατουνάκια στον διάσημο γέρο Δανιήλ και του λέει «Θέλω να βρω τον άνθρωπο με την ωραία προσευχή και να ασκητέψω μαζί του». «Από πού είσαι?» «Από τη Σταυρονικήτα». «Ωχ, είσαι από ιδιόρυθμο μοναστήρι και θέλεις να γίνεις και ασκητής εσύ, παιδί μου?» «Ναι, θέλω να γίνω ασκητής». «Καλά. Πήγαινε στην τάδε σπηλιά εδώ κοντά,
όπου ασκητεύει ένα καλό παλικάρι που λέγεται Φραγκίσκος. Αν σε κρατήσει θα είναι καλά. 2 υπέρ των 1. Να μην πλανηθεί αυτός, αλλά και εσύ να βρεις έναν καλό σύντροφο. Μόλις άκουσε έτσι ο πατήρ Αρσένιος, έκανε φτερά, πέταξε αμέσως και βρήκε τον Φραγκίσκο κάτω από τον βράχο που ασκήτευε. Με την απλότητά του δεν χρονοτρίβησε. Εξαιτίας του πόθου που είχε, μόλις τον αντίκρισε, τον ρώτησε: «Τι κάνεις εδώ μέσα, αδελφέ μου Φραγκίσκε, έχεις νοερά προσευχή?» Ο Φραγκίσκος έμεινε ευρόντιτος από την τολμηρότητα της ερωτήσεως του άγνωστου μοναχού. «Γιατί θέλεις να μάθεις αν έχω?» «Να, την θέλω κι εγώ. Έφυγα από τη Ιεροσόλυμα για αυτό τον σκοπό». «Ναι, έχω, πάτερ, νοερά προσευχή και ήρθα εδώ να κλάψω τις αμαρτίες μου». «Να'ρθω κι εγώ μαζί σου να αγωνιστώ?» «Θα μπορέσεις εσύ?» «Θα μπορέσω». «Κάνεις προσευχή?» «Κάνεις μετάνοιες?» «Κλαίς για τις αμαρτίες σου?» «Δεν κλαίω. Κάνω μετάνοιες και προσευχή, αλλά δεν κλαίω». «Να κλαίς για τις αμαρτίες σου, να χύνεις δάκρυα, και αν θέλεις να μείνεις μαζί μου να αγωνιστούμε, να πας να ερωτήσεις τον γέροντα Δανιήλ». Έφυγε ο Αρσένιος πολύ ωφελημένος. Πάει στο γέροντα Δανιήλ και του λέει: «Πολύ πνευματικός άνθρωπος. Αυτά τα λόγια δεν τα έχω ακούσει ούτε στα Ιεροσόλυμα. Α, βρήκες το φίλο σου τώρα. Πρέπει να πάω, γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός και πρέπει να αγωνιστώ πιο πολύ. Εδώ οι πατέρες είναι άγιοι και δεν έχουν τόση ανάγκη από μετάνοια. Εγώ έχω πολλές αμαρτίες και πρέπει να πάω στη σπηλιά. Έχω την ευχή σου?» «Να πας». Πήγε στη σπηλίτσα του Φραγκίσκου και με τη μακαρή απλότητα που τον διέκρινε, σαν δώρα του πήγε ένα σίκο, λίγο παξιμάδι και ένα σκαμνάκι. «Με δέχεσαι και μένα?» «Σου έφερα σίκο, σου έφερα και παξιμάδι», σκέφτηκε ο γέροντας Ιωσήφ. «Καλός είναι αυτός, απλούτσικος. Έλα κάτσε, θα αγωνιστούμε μαζί». Και από τότε ασκήτευα μαζί. 37 ολόκληρα χρόνια ήσαν μαζί και ποτέ δεν χώρισαν. Ποτέ δεν επέτρεψαν κάποιον πειρασμό να μπει ανάμεσά τους. Σαν αδέλφια ήσαν. Σαν μια ψυχή σε δύο σώματα. Τόση ομογνωμία και αγάπη είχαν. Αρχικά ο πατήρ Αρσένιος, σαν πρεσβύτερος και στην ηλικία και στη μοναχική ζωή, ήταν ο γέροντας του Φραγκίσκου. Βλέποντας όμως την πνευματικότητα αλλά και το μυαλό του Φραγκίσκου, του παραχώρησε τα πρωτεία. Μια μέρα του λέει: «Θα κάνεις υπακοή σε ό,τι σου πω?» «Ναι». «Εντάξει. Εσύ είσαι ο γέροντας από τώρα». Κι έτσι έγινε γέροντας ο Φραγκίσκος, ενώ ακόμα δεν ήταν μοναχός. Αλλά και ο Φραγκίσκος εκτιμούσε τον πατέρα Αρσένιο σαν γέροντά του. Και ενώ ο γέροντας Ιωσήφ, όσους αργότερα ήλθαν να γίνουν υποτακτικοί κοντά του, τους αποκαλούσε τέκνα, τον πατέρα Αρσένιο πάντοτε ονόμαζε αδελφό και συνασκητή του. Και στις κοινές συνάξεις του απέδιδε τιμές γέροντος. Ήσαν σαν δύο συνασκητές και συναγωνιστές, αλλά κανονικός γέροντας ήταν ο Φραγκίσκος. Μετά από λίγο καιρό είχαν πάει στις Καριές και θέλησε ο πατήρ Αρσένιος να προσκυνήσει την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, την φοβερά προστασία. Ρωτάει τον Φραγκίσκο και εκείνος για να τον δοκιμάσει του λέει: «Πρώτα να μου βάλεις μετάνοια». Τώρα πώς να βάλει μετάνοια δημόσια, αφού αυτός ήταν μοναχός και μάλιστα μεγαλόσχημος και 10 χρόνια μεγαλύτερος, ενώ ο Φραγκίσκος ήταν κοσμικός ακόμη. Ήδρωσε, ξύδρωσε, κοίταξε γύρω 2-3 φορές μην τυχόν ήταν κανείς και τέλος έβαλε μετάνοια. Μετά από αυτήν την πετυχημένη εξέταση δεν ξαναδυσκολεύτηκε πλέον. «Αργότερα», έλεγε ο πατήρ Αρσένιος, «ήθελα να έχω σαν γέροντα και οδηγό μου τον γέροντα Ιωσήφ, δηλαδή τον Φραγκίσκο, έστω και αν ήμουν μεγαλύτερος. Εκείνος είχε μυαλό, εγώ δεν είχα. Εκείνος ήταν θεωρητικός, γνωστικός, ενώ εγώ ήμουν πρακτικός. Κάποτε 2 άνθρωποι ήθελαν να περάσουν ένα ποτάμι, ο ένας τυφλός και ο άλλος ανάπηρος. Εσήκωσε στους ώμους του ο τυφλός αυτόν που δεν είχε πόδια, αλλά είχε μάτια, και διάβηκαν τον ποταμό. Ο γέροντας είχε ανοιχτά τα νωρά μάτια, αλλά δεν είχε αρκετή σωματική δύναμη. Εγώ ήμουν πρακτικός, είχα πόδια, αλλά δεν είχα μάτια νωρά. Δεν ήμουν νηπτικός.
Τον πήρα στην πλάτη μου και υπορευόμασταν. Αυτός με οδηγούσε και περάσαμε τον ποταμό του παρόντος βίου. Ο γέρο Αρσένιος είχε πάρει από το ιδιόρυθμο μοναστήρι συνήθειες όχι καλές. Ο Φραγκίσκος αυτά του τάκοψε με μιας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να συγκατοικήσουν μαζί. Ο πατήρ Αρσένιος, γενναίος αγωνιστής ο ίδιος, τα δεχόταν όλα χωρίς γονγκισμό, αφού στα λόγια του Φραγκίσκου διέβλεπε την σωτηρία του. Του έλεγε ο Φραγκίσκος: «Εκείνο δεν είναι καλό, εκείνο θα το σταματήσεις. Ή θα διορθωθείς και θα καθίσεις φρόνημα, ή από εδώ φύγε». «Τζάνεμ, θα διορθωθώ». «Λες, τζάνεμ, θα διορθωθώ, αλλά δεν διορθώθηκες». «Εμ, κάνε υπομονή». Ο Φραγκίσκος αγίασε τον πατέρα Αρσένιο. Για να δείτε πόσο αυστηρός ήταν, όταν ο πατήρ Αρσένιος πήγαινε να πει: «Ο τάδε καλόγερος έκανε έτσι, αλλιώς». «Κοίταξε, το τι κάνουν έξω από εδώ δεν θα το φέρνεις εδώ μέσα. Τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, αυτό απαγορεύεται. Εμείς τι κάνουμε». Μετά από λίγο ξεχνιόταν και πήγαινε πάλι να πει κάτι ο πατήρ Αρσένιος. «Πέρασε εκείνος ο κοινοβιάτης. Α, αμελής άνθρωπος». Δεν προλάβαινε να τελειώσει αυτές τις λέξεις και φαπ, κεραυνός ενεθρία. Του έλεγε απότομα: «Μη μιλάς, μη λες για κανέναν άνθρωπο τίποτα. Ποιος είσαι εσύ να κρίνεις, δεν τρέπεσαι? Καλά, δεν θα το ξανακάνω». Περνούσαν λίγες ώρες, του ξέφευγε πάλι. Ο τάδε, παπ, άλλη μπαταριά. «Καλά, δεν θα το ξανακάνω». «Μη λες τίποτα, πατέρα Αρσένιε». Ο καλοπροαίρετος αγωνιστής πατήρ Αρσένιος όλα τα δεχόταν με απίστευτα γενναίο φρόνημα. Σκεφτείτε ταπείνωση. Ενώ ήταν ήδη 36 ετών και είχε 12 έτη μοναχός, εντούτοις όλα τα κατεφρόνησε και έκανε υπακοή σε έναν νεαρό λαϊκό 24 μόλις ετών. Αυτά δεν γίνονται χωρίς εσωτερικό αγώνα και αιματηρή βία. Ο γέροντας Καλίνικος ο ησυχαστής. Στη δυτική πλευρά του Άθωνος και σε απόσταση 45 λεπτών από τη θάλασσα βρίσκονται τα Κατουνάκια. Εκεί ζούσε τότε και ο περίφημος ησυχαστής ο γέροντας Καλίνικος, μεγάλη μορφή με πολλή αγιότητα. Σε αυτόν τον εξαιρετικό ησυχαστή κατευθύνθηκαν ο νεαρός Φραγκίσκος με τον πατέρα Αρσένιο, που τον πρόλαβαν στην ωριμότερη περίοδο της πνευματικής του ζωής. Ήταν περίπου 67 ετών. Τον περιέγραψε αργότερα ο γέροντας Ιωσήφος εξής: «Ήτο άριστος ασκητής, έγκλειστος, 40 έτη, εξασκών την νοερά εργασία και εστίων της θείας αγάπης το μέλι, γενόμενος και εις άλλους ωφέλιμος, ούτως εγεύθη την αρπαγήν του νόος». Εν τούτης, δεν εδίδασκε στους υποτακτικούς του την νοερά προσευχή. Αληθινός ασκητής και θεοφόρος πατέρας ο ίδιος δεν θέλησε να μεταδώσει στους άλλους την εμπειρία του. Από ό,τι εικάζεται, η άρνησή του να διδάσκει την νοερά εργασία ήταν ένας εύσχυμος τρόπος να απονθαρρύνει τους επιθυμούντας να υποταγούν σε αυτόν. Η στάση του ήταν, θα λέγαμε, μία προσποιητή σαλότητα για να κρατήσει την ησυχία του. Διότι με τη φήμη που είχε, εάν άρχιζε να δέχεται τον έναν και τον άλλον, πολλοί θα έρχονται κοντά του. Οι δύο ασκητές με κινητήρια δύναμη, φυσικά τον Φραγκίσκο, επισκέφθηκαν τον γέροντα Καλίνικο τον ησυχαστή και του ζήτησαν να ζήσουν κοντά του υπό την καθοδήγησή του. Αλλά η μόνη συμβουλή που τους έδωσε ήταν να φυλάσσουν επακριβώς την υπακοή. Τίποτα άλλο. «Ναι, να είναι ευλογημένο γέροντα, ό,τι θέλετε, αλλά πέστε μας και πώς να αγωνιζόμαστε». Και εκείνος ο μεγάλος ασκητής τους είπε: «Κι αν εγώ σας μάθω την τέχνη μου και γλυκαθείτε στο μέλι της ησυχίας, τότε τις δουλειές ποιος θα τις κοιτάξει? Και τι να κάνουμε? Τώρα θα κάνετε υπακοή και όταν κοιμηθώ θα κληρονομήσετε το χάρισμά μου». Στην πραγματικότητα, η στάση αυτή του ονομαστού ασκητού ήταν μάλλον ένας εύσχυμος τρόπος να κρατήσει την ησυχία του. Ο γέροντας Καλίνικος προτιμούσε να μην παίρνει υποτακτικούς για να μην έχει περισπασμούς και μέριμνες. Όσοι έχουν βρει τη χάρη γνωρίζουν πόση ευταξία, ακρίβεια και περιορισμό απαιτεί. Οι νέοι κατάλαβαν, αλληλοκοιτάχτηκαν και του είπαν με πόνο: «Αν γέροντα φύγουμε από εδώ, θα μας δέχεσαι πότε πότε να μας συμβουλεύεις?» «Βεβαίως».
αρκεί πρώτα να βρείτε γέροντα και με την ευλογία του θα είμαι στη διάθεσή σας». Και έτσι δεν κάθισαν κοντά του. Από την αρχή του πνευματικού του ξεκινήματος, ο νεαρός Φραγκίσκος επιθυμούσε σφόδρα να βρει πνευματικό πατέρα και γέροντα με βεβαιωμένη την πνευματική του πείρα για να τον διδάξει και να τον οδηγήσει στα μυστήρια και στα άδυτα της νοεράς προσευχής. Γι' αυτό μαζί με τον πατέρα Αρσένιο περιήρχοντο όλες τις πηλιές, τα καλύβια και τις κήτες σαν αναζήτηση πνευματικού οδηγού. Στην περιφέρεια της Μεγής της Λαύρας και στο ιστορικό κάθισμα του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου, οι νεαροί ασκητές ξετρύπωσαν έναν ησυχαστή πνευματικό, τον φημισμένο Παπαδανιήλ τον Ησυχαστή, που τότε ήταν περίπου 70 ετών. Όσιος αυτός πατήρ έζησε επί ολόκληρη 35ετία ως υποτακτικός και έγινε γέροντας του καθίσματος την 1η Απριλίου του 1909. Δυστυχώς, ελάχιστα γνωρίζουμε για τη μεγάλη αυτή ελθονική μορφή, διότι ζούσε μέσα στην ταπείνωση και την αφάνεια. Γράφει ο γέροντας Ιωσήφ αργότερα γι' αυτόν. «Άκρον σιωπηλός, έγκλειστος, εφόρου ζωής λειτουργός. 60 έτη μηδεμίαν ημέραν δεν εννοούσε να αφήσει την θείαν ιερουργίαν. Και την μεγάλη σαρακοστήν όλες τις ημέρες έκανε προγιασμένες. Και μέχρι τελευταίας ημέρας υπέργυρος ετελειώθη δίχως ασθένεια. Εκοιμήθη γύρω στο 1929 σε ηλικία περίπου 75 ετών. Η δε λειτουργία του εκράτη πάντοτε 3,5 ή 4 ώρες, διότι δεν είναι δύνατο από την κατάνοιξη να δώσει τα εκφωνήσεις. Από τα δάκρυα μουσκευε πάντα μπροστά του το χώμα, γι' αυτό δεν ήθελε ξένος κανείς να είναι στη λειτουργία του, να μην βλέπει την εργασία του. Αλλά εγώ, επειδή με πολύ θέρμη τον παρακάλεσα, με εδέχετο και την κάθε φορά που πήγαινα, 3 ώρες βαδίζον ολονυχτίως, δια να παρασταθώ εις αυτήν τη φρικώδη όντως θεία παράσταση, μου έλεγε 1 ή 2 ρητά ευγαίνοντας από το ιερό και αμέσως εκρύπτετο έως την άλλη ημέρα. Αυτός είχε φόρου ζωής νοεράν προσευχή και ολονύχτιον αγρυπνίαν. Από αυτόν κι εγώ επήρα την τάξη και βρήκαμε γη στην ωφέλεια. Έτρωγε 25 δράμια ψωμί κάθε μέρα και ήτο όλος μετέωρος στη λειτουργία του. Και χωρίς να γίνει λάσπη το έδαφος δεν ετελείωνε λειτουργίαν. Αγρυπνούσε από τη δύση του ηλίου μέχρι τα μεσάνυχτα με κομποσχήνη και μετά τα μεσάνυχτα έκανε τη Θεία Λειτουργία μαζί με τον υποτακτικό του πατέρα Αντώνιο. Εξαιτίας της σιωπής, της μονώσεώς του και του γεγονότος ότι δεν εδεχόταν κανένα στη Θεία Λειτουργία του, πολλοί τον νόμιζαν για πλανεμένο, αλλά ο αείδημος ήξερε τι έκανε, γι' αυτό και εδέχεται τις κατηγορίες με σιωπή και υπομονή. Πράγματι, στις θείες λειτουργίες του ζούσε πολλές ουράνιες καταστάσεις. Μάλιστα, μια φορά που ήταν να λειτουργήσει και δεν είχε ψάλτη, εμφανίστηκαν οι χτήτορες της Ιεράς Μονής Ιβύρων, οι Άγιοι Ιωάννης, Ευθύμιος και Γεώργιος για να τον βοηθήσουν. Τόση χάρη βίωνε, ώστε όταν τελείωνε, έπρεπε να περάσει μια ώρα για να συνέλθει από τη χάρη της Θείας Ιερουργίας. Και μόλις συνερχόταν, αμέσως πήγαινε στο κελί του για να συνεχίσει και εκεί τα δάκρυα ώρες ολόκληρες. Η μεγάλη του κατάνοιξη, η σιωπηλή κλαθμή του, που συχνά γίνονταν γοερή λιγμή, ήταν όντως διδακτικότερο θέαμα και πολύ στήριζε τους νεαρό Φραγκίσκο και πατέρα Αρσένιο. Επειδή όμως έβλεπε ότι ο Φραγκίσκος ήταν σκεύος εκλογής, δέχτηκε να ακούει τους λογισμούς των δύο ασκητών μετά από τη Θεία Λειτουργία και για να μην χάνει χρόνο στην εξομολόγηση, διάβαζε μόνος του τους λογισμούς των και τους απαντούσε με 1-2 λογάκια πλήρη χάριτος. Τόσο πλούσια κατοικούσε η χάρη στη ψυχή του που γνώριζε με λεπτομέρεια και ακρίβεια τα κρυφά των καρδιών τους. Γι' αυτό και ο Πάπα Δανιήλ έμπαινε κατευθείαν στην ουσία του προβλήματος και έδινε τις απαραίτητες συμβουλές. Μια συμβουλή που συνήθιζε να τους λέγει ήταν «Η Αγία Συγκλητική ομολογούσε ότι «Το λιχνάρι μεν φωτίζει, αλλά τα χείλη του καίει». Το έλεγε με όλη την καρδιά του, διότι φοβόταν να μην χάσει την πνευματική του κατάσταση με την υπερηφάνεια ή την περιττολογία».
Επειδή λοιπόν τόσο επιμελώς απέφευγε τις διδασκαλίες ο Παπαδανίλ, οι νεαροί ασκητές ωφελήθηκαν κυρίως από τα βιώματα της θείας του λειτουργίας, παρά από την πνευματική του καθοδήγηση. Μόνον ότι τον έβλεπαν λειτουργούντα, έβρισκαν παρηγοριά και ανάπαυση. Το τυπικό του γέροντος Ιωσήφ. Από αυτόν τον μεγάλο αφανή όσιο ασκητή, τον πατέρα Δανίλ, πήρε το πρόγραμμα και την τάξη ο γέροντος Ιωσήφ, το οποίο παρέδωσε κατόπιν στους υποτακτικούς του και εκείνοι με τη σειρά τους τις πολυάριθμες συνοδείες τους εντός και εκτός του Αγίου Όρους και της Ελλάδος. Έτσι η ζωή των δύο ασκητών μπήκε πλέον σε ένα νέο δοκιμασμένο αλλά και αγιασμένο τυπικό που το διαμόρφωσαν ως εξής. Μετά το μεσημέρι έτρωγαν λίγο φαγητό μαζί που ήταν 75 γραμμάρια παξιμάδι, όσο δηλαδή χωρούσε σε ένα κονσερβοκούτι που είχαν. Κατόπιν αποσύρονταν κατηδίαν στα κελιά τους για να ξεκουραστούν. Εκοιμώντο περίπου 3 έως 4 ώρες, αλλά ο Φραγκίσκος δεν εξάπλωνε σε κρεβάτι. Συνήθως κοιμόταν καθιστός σε μια καρέκλα και τις περισσότερες φορές όρθιος, στηριζόμενος σε έναν μπαστούνι σε σχήμα ταφ ή ακουμπώντας τον τοίχο. Με την δύση του ηλίου εγείροντο για να αρχίσουν την αγρυπνία τους. Δεν μιλούσαν μεταξύ τους για να μην απολέσουν την υφαλιότητα που χάριζε στο νου ο ύπνος. Έπιναν σιωπηλά έναν καφέ για βοήθημα και απεσύροντο καθένα στο κελί του για ολονύχτια προσευχή, αν ήταν χειμώνας και αν ήταν καλοκαίρι στην ύπεθρο σε απόσταση ο ένας από τον άλλο. Άρχιζαν με το Τρισάγιο, το Πιστεύω και τον Πεντηκοστό Ψαλμό. Κατόπιν κάθονταν λίγο και αδολεσχούσαν γύρω από τον θάνατο, την κόλαση, τη χαρά των δικαίων στους ουρανούς και ψυχοφελείς θεωρίες. Και κατέληγαν με τη σκέψη πως όλοι θα σωθούν και μόνο αυτοί θα πάνε στην κόλαση. Έτσι ήρχοντος σε κατάνοιξη, σε πένθος και μετάνοια. Δεν έμεναν όμως για πολύ σε αυτές τις σκέψεις. Μόλις συγκεντρωνόταν ο νους και η καρδιά συνετρίβετο, άρχιζαν την ευχή. Ο Φραγκίσκος έκανε νοερά προσευχή. Ο πατήρ Αρσένιος την σιχοψιθύριζε. Συνήθως έκαναν νοερά προσευχή όρθιοι για να καταπολεμήσουν τον ύπνο για 7 έως 8 ώρες, με απόλυτη συγκέντρωση, ταπείνωση και συντριβή, βυθίζοντας το νου μέσα στην καρδιά. Κατόπιν άρχιζαν τις μετάνοιες, που ήσαν περίπου 3.500 για τον καθένα τους και αν έκανε κρύο και περισσότερες, διότι σπανίως άναβαν σόμπα για να μην τους πολεμά ο ύπνος. Μετά τις μετάνοιες ακολουθούσε ο απαραίτητος μοναχικός τους κανόνας με κομποσχήνια. Κατόπιν, εάν ήταν δυνατό, πήγαιναν σε καμιά γνωστή αδελφότητα για τη Θεία Λειτουργία. Συνηθέστερα προτιμούσαν να πηγαίνουν στον παπά Δανιήλ, αλλά αυτό δεν ήταν πάντοτε δυνατό, ιδίως τον χειμώνα που το χιόνι έκλεινε όλα τα μονοπάτια και ήταν πολύ δύσκολο να περπατήσουν τόσο μακριά. Μετά τη Θεία Λειτουργία είχε ήδη ξημερώσει, έπιναν ένα ζεστό με λίγο παξιμάδι. Μερικές φορές, όχι πάντα, εάν ήσαν εξαντλημένοι από τους κόπους της αγρυπνίας, ανεπάβοντο άλλη μία ώρα περίπου. Μετά εσηκώνοντο και είτε έκαναν πάλι προσευχή και μελέτη, είτε έψαχναν για ασκητές προς ωφέλειάν τους. Έτσι αγγελικά ζούσαν οι διαγωνιστές. Μια ζωή αυστηρά ασκητική μέσα στην αφάνεια, στην υπακοή στον Παπαδανίλ τον Κατουνακιώτη και στην νυχτερινή προσευχή και λατρεία του Θεού. Μια φορά είχε ρίξει πάρα πολύ χιόνι και λέει ο Φραγκίσκος τον πατέρα Αρσένιο: «Δεν πάμε να εξομολογηθούμε στο πνευματικό μας τον παπά Δανιήλ τον Κατουνακιώτη και να κοινωνήσουμε κιόλας? Να πάμε. Θα πάμε ξυπόλοιτοι όμως για άσκηση, όπως τόσοι ασκητές περπατούσαν ξυπόλοιτοι. Να πάμε κι έτσι», λέει ο πατήρ Αρσένιος. Αν και ο πατήρ Αρσένιος ήταν 12 χρόνια πιο μεγάλος από τον Φραγκίσκο, εντούτοις ήταν πιο σκληραγωγημένος και δυνατός, ενώ ο Φραγκίσκος από την πολλή άσκηση ήταν λίγο αδύναμος. Ξεκίνησαν από τον Άγιο Βασίλειο και βάδισαν ώρες ξυπόλοιτοι μέσα στα χιόνια, μέσα στους γκρεμούς, στα βράχια και στην ερημιά και έφτασαν στα κρύα νερά. Ο τόπος πήρε την ονομασία του από τα πολλά νερά που έχει και που το χειμώνα γινόταν πάγος. Μόλις έφτασαν εκεί, του γέροντος Ιωσήφ πάγωσαν τα πόδια του και δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο. «Πάτερ Αρσένιε, να καθίσουμε. Δεν μπορώ να προχωρήσω άλλο».
Εμένα άναψαν τα πόδια μου και πήγαινα κι άλλο, διηγόταν αργότερα ο πατήρ Αρσένιος, αλλά αφού ο Φραγκίσκος πάγωσε, μείναμε εκεί. Δεν είχαν πού να μείνουν. Έτσι ξεχιόνισαν ένα πηγάδι, έψαξαν και βρήκαν λίγα ξύλα και άναψαν φωτιά για να ζεσταθούν και μετά έκαναν μετάνοιες όλη τη νύχτα για να μην αποκοιμηθούν και παγώσουν. Όταν ξημέρωσε, λέει ο Φραγκίσκος, «Πάτερ Αρσένιε, πάμε πίσω, διότι δεν θα φτάσουμε στο γέροντα Δανίλ άμα πάμε έτσι. Είμεθα κοντύτερα προς την καλύβα μας. Πάμε εκεί να φορέσουμε παπούτσια και ας μη φανταζόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτού του είδους την άσκηση». Και σιγά σιγά, με τη βοήθεια του πατρός Αρσενίου, ο Φραγκίσκος γύρισε στον Άγιο Βασίλειο. Ύστερα από λίγες μέρες λέει, «Πατέρ Αρσένιε, δεν πας εσύ στο πνευματικό και να πας και στη Λαύρα να μας δώσουν λίγο παξιμάδι, λίγες ελιές και λίγο λαδάκι?» «Να πάω, γέροντα». Προχωρούσε ο πατήρ Αρσένιος, αλλά τώρα φορούσε τα παπούτσια του. Όταν έφτασε στα κρύα νερά, συνάντησε έναν άλλο σπηλιώτη μοναχό με τα ζώα του που κατέβαινε και του λέει, «Πάτερ Αρσένιε, έχουμε και ανυπόδητους ασκητές». «Πού το ξέρεις εσύ?» «Είδαμε τις πατημασιές τους». «Πού να ξέρει ότι ήμασταν εμείς?» είπε μέσα του ο πατήρ Αρσένιος. «Ακούσε εκεί να έχουμε ανυπόδητους ασκητάς, πατέρ Αρσένιε, και να μην τους ξέρουμε? Σε άγνωστες σπηλιές μέσα θα ασκητεύουν». «Μάλλον», λέει κι αυτός. «Τι να πει, είμαστε εμείς?» Και πάει πίσω στο Φραγκίσκο και του λέει, «Γέροντα, μας έκαναν και ανυπόδητους ασκητάδες». Κάποια φορά άκουσε ο πατήρ Αρσένιος ότι πολλοί Άγιοι φορούσαν τρίχινα κατάσαρκα και ήθελε να το δοκιμάσει και αυτό το αγώνισμα. Ήταν όμως πολύ δύσκολο, διότι το κεντούσαν οι χονδρές τρίχες σαν βελόνες και γέμισε όλο το σώμα του πληγές. Έκανε υπομονή για ένα ολόκληρο έτος, μέχρι να αποφασίσει να σταματήσει αυτή την υπερβολική άσκηση. Ο Φραγκίσκος είχε ήδη συμπληρώσει 2 χρόνια από την άφηξή του στο Αγιώρος και θα είχε περίπου 1 έτος μαζί με τον πατέρα Αρσένιο όταν κάποια στιγμή τους είπε ο σοφός γέροντας Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, «Δεν κάνετε τίποτε έτσι. Τώρα θα κάνετε υπακοή σε μένα. Εδώ στο Αγιώρος υπάρχει μια παράδοση. Να θάψεις γέροντα για να γίνεις γέροντας. Έτσι που ζείτε ιδιόρυθμα θα αποτύχετε. Εσύ έφυγες από την υπακοή», λέγει στον πατέρα Αρσένιο, «και αυτός ακόμη δεν έγινε μεγαλόσχημος», έλεγε για τον Φραγκίσκο. «Χωρίς την ευλογία ενός γέροντος τίποτε δεν ευδοκιμεί. Χωρίς αυτή την πατρική σφραγίδα δεν καρποφορεί κανένα πνευματικό έργο στη μοναχική ζωή. Αν θέλετε να έχετε τη χάρη του Θεού σε όλη σας τη ζωή, πρέπει να περάσετε κάτω από την υπακοή». «Μα πού να πάμε, γέροντα», ρώτησε ο Φραγκίσκος, «που δεν βλέπουν άλλο από εργόχειρα? Αν ήταν για εργόχειρα, είχα στον κόσμο να ζήσω. Εγώ θέλω προσευχή». Ο Φραγκίσκος δεν αντέλεγε από εγωισμό, αλλά από φόβο μη χάσει την κατάσταση που με τόσο πόνο και κόπο είχε βρει. Μα ο σοφός και διακριτικός γέροντας Δανιήλ συνέχισε, «Καλά, παιδί μου, βλέπω την κλίση σου για προσευχή. Εδώ στη γειτονιά μας, στον Ευαγγελισμό, είναι κάτι γεροντάκια, ο ένας Εφραίμ και ο άλλος Ιωσήφ. Δεν θα ζήσουν πολύ, 5-10 χρόνια. Και πράγματι, 7 χρόνια έζησαν. Άμα πάρετε την ευχή τους, τότε να αγωνιστείτε όπως θέλετε. Τότε, ό,τι θέλετε, ας κάνετε. Πηγαίνετε να κάνετε υπακοή και να τους γυροκομίσετε. Και άμα πεθάνουν, γίνε εσύ Φραγκίσκε κανονικός γέροντας». Επειδή και οι δυο ήσαν γεμάτοι από ζήλο να κάνουν το θέλημα του Θεού, δέχτηκαν αυτή τη συμβουλή χωρίς δισταγμό. Μάλιστα την θεώρησαν σαν πραγματική αποκάλυψη, σαν ερχόταν από το στόμα του Θεού. Και έτσι πήγαν και υποτάχτηκαν στα γεροντάκια Ιωσήφ και Εφραίμ τον Βαρελά. Υποταγή στο γέρο Εφραίμ τον Βαρελά. Ο γέρο Εφραίμ και ο γέρο Ιωσήφ ήσαν απλά, αγαθά και άκακα γεροντάκια. Βορειοϋπηρώτες στην καταγωγή, συγγενείς κατά σάρκα, και μόναζαν μαζί στα Κατουνάκια, στο κελί του Ευαγγελισμού, λίγο πιο κάτω από τη συνοδεία του γέρο Δανιήλ του Κατουνακιώτου. Όταν ο γέρο Εφραίμ ήταν λαϊκός, είχε παντρευτεί και είχε αποκτήσει 8 παιδιά. Ζούσε όμως με πολλή ευλάβεια και έτσι κάποτε του ήλθε ο πόθος να γίνει μοναχός. Η γυναίκα του όμως δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει. Και εκείνος, μπροστά στην άρνησή της, έκανε θερμή προσευχή για να τα οικονομήσει ο Θεός να βρεθεί ο τρόπος να μονάσει. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ένα-ένα τα παιδιά του άρχισαν να πεθαίνουν.
Μόλις το είδε αυτό η γυναίκα του είπε έντρομη: «Γρήγορα, σήκω να φύγεις να πας να γίνεις μοναχός για να μου μείνουν τουλάχιστον ένα-δυο για παρηγοριά». Και εκείνος, χωρίς δεύτερη κουβέντα, άρπαξε τη συγκατάθεσή της και αμέσως πήγε και έγινε στα Κατουνάκια μοναχός, δίπλα στον πατέρα Ιωσήφ που ήταν υποτακτικός του πατρός Νικοδήμου, πρώην Διονυσιάτου, λογίου συγγραφέως και ησυχαστού και κτήτορος της καλύβης του Ευαγγελισμού στα Κατουνάκια. Δείγμα της ασκητικότητάς τους και της απλότητάς τους είναι το ακόλουθο περιστατικό. Του γέρο Εφραίμ μια φορά του έπεσε και του έσπασε το γιουβέτσι με τη μανέστρα. Πώς να το μαζέψει μες στα χώματα? Πάει και λέγει στο γέροντά του: «Έπεσε και έσπασε το γιουβέτσι, γέροντα». Και ο γέρο Ιωσήφ με ανεξικακία και απλότητα του απάντησε: «Ε, να το φάμε εκεί». Και πράγματι έκατσαν και έτρωγαν το φαγητό από κάτω. Σε αυτά τα μακάρια γεροντάκια επήγαν ο Φραγκίσκος και ο πατήρ Αρσένιος στα τέλη του 1921. Ο γέρο Εφραίμ δεν ήξερε πώς να εκφράσει τη χαρά του για την υπακοή και βοήθεια των δύο νέων υποτακτικών του. Έκλαιγε συχνά από συγκίνηση, βλέποντας την προθυμία τους και την τελεία υπακοή τους. Μόλις του τις δυνάμεις δόθηκε ο Φραγκίσκος στην μακαρία υπακοή, κάνοντας ό,τι μπορούσε, μόλι του την καρδιά για να τους αναπαύσει. Αγάπησε τους γεροντάδες του περισσότερο και από τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν έκανε υπακοή σαν αγκαρία, αλλά με χαρά που πηγάζει από την αγάπη. Διότι όταν πραγματικά αγαπάς κάποιον, τότε αυθόρμητα κάνεις ό,τι μπορείς για να τον αναπαύσεις. Και πολύ σύντομα ο νεαρός Φραγκίσκος κατάλαβε εξιδίας πείρας πως όση ευλάβεια έχει κανείς στο γεροντά του, τόση και περισσότερη χάρη λαμβάνει. Και αυτό το μεγάλο μάθημα το δίδασκε διαρκώς κατόπιν σε όσους τον πλησίαζαν για συμβουλή. Κάποια μέρα στα Κατουνάκια ένας γείτονας μοναχός, κριτικός στην καταγωγή, άρχισε να φωνάζει και να βρίζει άδικα τον γέρο Εφραίμ για κάποιο οροθέσιο κοντά στην καλύβη τους. «Είσαι παλιόγερος, είσαι τέτοιος». Του λέγε και ο γέρο Εφραίμ, επειδή ήταν πολύ πράος και απλός, δεν ήθελε να απαντήσει και γι' αυτό φώναζε: «Τι τραβάω από αυτόν τον άνθρωπο, τι τραβάω από αυτόν τον άνθρωπο». Ο Φραγκίσκος, νέος τότε, με ζωντανά τα πάθη ακόμα μέσα του, μόλις είδε το σκηνικό άναψε από το θυμό. Σκέφτηκε να βγει έξω αγανακτισμένος και να τακτοποιήσει τον αγενή γείτονα, διότι άδικα στενοχωρούσε τον γέροντά του. Η καρδιά του νεαρού υποτακτικού άρχισε να χτυπάει γρήγορα, το αίμα να βράζει και ο νους να θολώνει, διότι ήταν εκφύσεως λίαν θυμώδης. Ο λογισμός του έλεγε: «Βγες έξω και χτύπα τον». Κατάλαβε όμως πως εάν έβγαινε έξω δεν μπορούσε να προβλέψει πού θα έφτανε. Σαν ανδρείος και ορμητικός που ήταν, θα έκανε μεγάλη ζημιά. «Αν βγω έξω τώρα δεν μου γλιτώνει», έλεγε μέσα του. Γι' αυτό μόλις είδε τον κίνδυνο κρατήθηκε και αμέσως έτρεξε μέσα στο παρεκκλήσι του Ευαγγελισμού. Έπεσε ξαπλωτός κάτω στο πάτωμα του ναού και με δάκρυα και λυγμούς άρχισε να επικαλείται την Παναγία μας να τον συγκρατήσει από κάποια ακραία συμπεριφορά. «Βοήθαμε, βοήθαμε τώρα Παναγία μου, να μην βγω έξω. Βοήθαμε, Χριστέ μου σώσε με, διότι αν βγω έξω τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Βοήθαμε, σώσε με, κατεύνασε το πάθος». Κλαίγοντας και οδυρώμενος, βρέχοντας το έδαφος με την πλημμύρα των δακρύων του, το πάθος του θυμού υποχώρησε και ο νεαρός υποτακτικός ηρέμησε και λογικεύτηκε. Και αφού ειρήνευσε, βγήκε έξω και τακτοποίησε το πράγμα με πολύ αγάπη και γλυκύτητα. «Ε, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Δεν ήρθαμε εδώ να κληρονομήσουμε καλύβες και ελιές και βράχια. Εδώ ήρθαμε για την ψυχή μας. Ήρθαμε για αγάπη. Αν χάσουμε την αγάπη, χάσαμε το Θεό. Αυτά θα τα αφήσουμε, αλλά την αγάπη θα την πάρουμε και θα πάρουμε και το μίσος. Και τι βγαίνει, γέροντα? Εμείς αφήσαμε γονείς, αφήσαμε τόσα και τόσα και τώρα θα μαλώσουμε γι' αυτό? Θα γίνουμε ρεζίλοι, αγγέλης και ανθρώπης και σε όλη τη χτίση». Και έτσι ο άξεστος μοναχός υποχώρησε και ο γέροντας Ιωσήφ εκ των υστέρων ομολογούσε:
αν δεν κυριαρχούσα στο θυμό μου εκείνη την ημέρα, ίσως και να σκότωνα το μοναχό, γιατί είχα τόση ανδρεία και δύναμη μέσα μου που μπορούσα να τα βάλω με 10 και να τους νικήσω. Έτσι ήταν η πρώτη νίκη που έκανα στο αρχικό μου στάδιο. Από τότε ένιωσα το θυμό, την οργή να έχει πέσει, να μην έχει αυτήν την ένταση. Η πρώτης άρχισε να μου θοπεύει την καρδιά. Πάντως, εκείνος ο αγρίκος γείτονας δημιουργούσε και πολλούς άλλους πειρασμούς στο Φραγκίσκο. Το τι τραβούσε από αυτόν δεν λέγεται. Έκανε όμως μεγάλη υπομονή, όπως φαίνεται από τα ακόλουθα που έγραψε. «Εάν θελήσω να διηγούμε τα όσα υπέφερα καθημέραν από το πάθος της οργής, πρέπει να κάνω βιβλίο. Διότι ο Θεός, θέλω να με ελευθερώσει, μου έφερνε όλα τα επιτίδια, να με ενοχλούν αδίκως, να με υβρίζουν, να με πειράζουν. Όχι πειράγματα έτσι απλώς, αλλά δυνάμενα να κάμουν φόνο. Και υπομένων και πνίγων μέσα τον σατανά, με την άκρα υπομονή έλαβον άφεσιν του κακού». Σαν άγγελοι ζούσαν οι δύο υποτακτικοί για τους γεροντάδες τους. Ετοίμαζαν το φαγητό, καθάριζαν το σπίτι και έκαναν ό,τι χρειάζονταν με χαρά και αγάπη. Μάλιστα προσπαθούσαν διαρκώς να προβλέψουν τις επιθυμίες τους για να τους αναπαύσουν. Τόση ευλάβεια είχαν στα γεροντάκια που τα χείλη τους έσταζαν μέλι. Ούτε πραγματικά τους παιδιά να ήσαν, διότι αυτό σημαίνει υπακοή, να βγάλεις τον εαυτό σου από το κέντρο και να βάλεις τον Θεό και τον γέροντα. Και δεν άργησαν να δουν τους καρπούς. Χάρη στην υπακοή, όπως ήταν φυσικό, βρήκαν πολύ άνεση στην προσευχή. Έτσι από την πείρα του κατανόησε ο Φραγκίσκος για ποιο λόγο μακαρίζουν οι πατέρες την ευλογημένη υπακοή. Τότε άρχισε να αντιλαμβάνεται τι εννοούν οι πατέρες όταν λένε: «Οι υποτακτικοί εσωτερικά, στα βάθη της ψυχής τους, αναπνέουν σαν άκαπκα νήπια τον Θεό και τον Γέροντα». Και πράγματι, καθ' όλη εκείνη την περίοδο, τα δάκρυά του έτρεχαν ασταμάτητα σαν ποτάμι και η καρδιά του φλεγόταν από την αγάπη του Θεού και του πνευματικού του Πατέρα. Έκτοτε ο Φραγκίσκος έδωσε τα πρωτεία της αρετής στην μακαρία επακοή. Καμιά άλλη αρετή δεν συνιστούσε ως αυτή. Μάλιστα έγραψε χαρακτηριστικά σε κάποιον: «Δεν είδα εγώ μεγαλύτεραν ανάπαυσιν ως της τελείας υπακοής». Μόλις οι δύο υποτακτικοί τελείωναν τις υποχρεώσεις τους, είχαν κατόπιν το ελεύθερο να αναζητούν στα σπήλια ερημίτες προς ωφέλειάν τους. Και πράγματι, εκμεταλλεύθηκαν στο έπακρο αυτή την ελευθερία για να ψάξουν σπιθαμί προς σπιθαμί όλα τα σπήλια και τα καλύβια της περιοχής. Κατά το διάστημα αυτό άρχισαν ο Φραγκίσκος και ο πατήρ Αρσένιος τους μεγάλους αγώνες, αλλά πάντοτε με την ευλογία του γέροντός τους. Ο γέρο Εφραίμ, βλέποντας την πολύ τους ταπείνωση και τον πύρινο ζήλο τους, τους έδωσε ολοπρόθυμα την ευλογία του να αγωνιστούν όσο δύνανται και σε όποιο πνευματικό αναπαύονται να κάνουν εξομολόγηση. Πάνω από την καλύβα τους ήταν μια σπηλίτσα σε πολύ απότομο μέρος. Τόσο απότομη ήταν η πλαγιά που αν γλιστρούσε κάποιος δεν θα έβρισκαν ούτε τα κόκαλά του. Εκεί ασκήτευε ο Φραγκίσκος. Πήγαινε με την ευλογία του γέρο Εφραίμ και κλεινόταν και έκανε νοερά προσευχή. Καθόταν με τις ώρες και προσευχόταν. Άλλες φορές πήγαινε με τον πατέρα Αρσένιο και ασκήτευαν σε ένα μέρος που το έλεγαν Αλική. Μια φορά πήγαν εκεί και ασκήτεψαν για μια εβδομάδα. Μόλις γύρισαν τους είπε ο γέρο Εφραίμ: «Βρε παιδιά, πού ασκητεύετε? Πού πάτε και ασκητεύετε? Πάρτε και μένα να ασκητεύσω». Αλλά αυτός λογογύρατος δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Με πολλή προσπάθεια και προσοχή πήραν το φιλότιμο γεροντάκι κάτω στη θάλασσα, στην απότομη σπηλιά που ασκήτευαν. Πήραν μαζί τους και ένα αγκιστράκι να ψαρέψουν κανένα ψάρι να του δώσουν να φάει. Αλλά μετά από λίγο λέγει το γεροντάκι: «Βρε παιδιά, δεν νιώθω καλά. Δεν με πάτε πάνω?» Και μόλις τον ανέβασαν πάνω, κατέρευσε από τη γεροντική του αδυναμία. Ο νεαρός δόκιμος Φραγκίσκος, αν και κατά βάση αγράμματος, εν τούτης δεν έπαυσε να μελετά τα συγγράμματα των πατέρων για βοήθεια και στηριγμό του. Επειδή, βέβαια, τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο του τον περνούσε με νοερά προσευχή, δεν επιδιδόταν σε εξαντλητικές μελέτες. Πάντως δεν έπαυσε να μελετά καθημερινά, διότι χωρίς επίμονον και επίπονο ανάγνωση δεν θέλεις γνωρίσει τη λεπτότητα των λογισμών. Φυσικά η πρώτη του εκλογή ήταν η Αγία Γραφή, ιδίως η Καινή Διαθήκη και η Ψαλμή.
Τόσο πολύ διαποτίστηκε ο νους του από τα ψαλμικά νοήματα, που όταν διαβάζει κανείς τις επιστολές του, νιώθει συγγένεια ύφους με τα αγιογραφικά κείμενα. Επίσης του άρεσαν και οι βίοι των Αγίων που ξεκουράζουν τον νου, γλυκαίνουν την καρδιά, εμπλουτίζουν την διάκριση και διεγείρουν το ζήλο για μεγαλύτερα ασκητικά κατορθώματα. Μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά πως οι βίοι των Αγίων είναι σαν ένας καθρέφτης όπου ο καθένας μπορεί να δει τις ελλείψεις του. Ενεθυμούν το υποτακτική του πως σε οποιαδήποτε ανάγκη θα είχε πάντοτε να διηγηθεί κάποιο ωφέλιμο περιστατικό από τους βίους των Αγίων, που έριχνε φως στην υπόθεση ή στην ανάγκη τους. Επίσης, πολύ μελετούσε τον Αββάδο Ρώθεο, την κλίμακα τον Ευεργετινό. Τη δε φιλοκαλία την είχε ξεσκονίσει αρκετές φορές. Κάθε φορά διάβαζε και εκκλησιαστική ιστορία και αραιά και πού και το πιδάλιο του Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτου. Βέβαια, είχε τη μεγάλη ευλογία να έχει ως αρρωγό στις μελέτες των γέροντα Δανίηλ. Ακόμα του άρεσαν ιδιαίτερα και οι περιπέτειες ενός προσκυνητού, μάλιστα όταν αργότερα έγινε ο ίδιος γέροντας, συνιστούσε ένθερμα σε όλους, όχι μόνο να το διαβάσουν αυτό το βιβλίο, αλλά και να το δωρίζουν και σε άλλους. Πολλοί τον βοήθησαν επίσης τα συγγράμματα και επιστολές του Αγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως. Είχε πρωτακούσει γι' αυτόν από τον γέροντα Δανίηλ που τον γνώριζε προσωπικά. Αλλά θα πληροφορήθηκε και πολλά άλλα από τον γέροντα Ιερώνυμο όταν τον επισκέφθηκε αργότερα στην Αίγινα. Πράγματι, είχε μεγάλη ευλάβεια στον Άγιο Νεκτάριο. Εάν όμως υπήρξε ένα βιβλίο που ο γέροντας Ιωσήφ είχε αχώριστο σύντροφο σε όλη του τη ζωή, τότε αναμφίβολα αυτό ήταν τα ασκητικά του Αββά Ισαάκ του Σύρου. Το βιβλίο αυτό το είχε συχνά κάτω από το μαξιλάρι του, ώστε να είναι από τα πρώτα πράγματα που θα αντίκριζε μόλις ξυπνούσε. Και μάλιστα τόσο πολύ ενστερνίστηκε τις διδασκαλίες του, ώστε όλος ο βίος του γέροντος Ιωσήφ ήταν ένα ζωντανό βιβλίο του Αββά Ισαάκ του Σύρου. Όλοι οι αγιορείτες πατέρες χαρακτηρίζονται από απερίγραπτη πίστη, ευλάβεια και αγάπη προς την υπεραγία Θεοτόκο, επειδή εκείνη έδωσε υποσχέσεις να είναι ηγουμένη, προστάτης, τροφός και μητέρα προς τους αγιορείτες, γι' αυτό και αυτοί την υπεραγαπούν. Η αγάπη όμως του γέροντος Ιωσήφ από τα αρχαριτικά του κιόλας χρόνια μέχρι και την κοίμησή του ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν την πίστη, την αγάπη και την ευλάβεια που έτρεφε προς την Παναγία μας. Δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν υπήρχε πειρασμός, δεν υπήρχε θέμα που να μην το αναθέτει με απόλυτη πίστη στη Θεοτόκο. Τίποτα δεν αναλάμβανε να κάνει χωρίς προηγουμένως να προσευχηθεί θερμά στην Παναγία μας, διότι πολλές φορές είχε γευθεί την αντίληψή της. Ως εκ τούτου, και μόνο που τη θυμόταν, ξέσπαγε σε δάκρυα. Συνήθως προσπαθούσε να μην εκδηλώνεται, γι' αυτό προτιμούσε να πηγαίνει στα παρεκκλήσια μόνος του, διότι όταν έβλεπε την εικόνα της Θεοτόκου, έπεφτε μπροστά της και με ποταμούς δακρύων καταφυλούσε την Αγία της μορφή. Συχνά περνούσαν ώρες ολόκληρες και αυτός παρέμενε στην ίδια στάση, γονατιστός και χύνοντας κρουνούς δακρύων. Γι' αυτό και τελικά τον αξίωσε να κοιμηθεί την ημέρα της δικής της κοιμήσεως. Έτσι θεάρεστα ζούσαν οι δύο ασκητές για σχεδόν 2 έτη, μακριά από μάταιες κοσμικές ενασχολήσεις. Αλλά ξαφνικά, σαν κεραυνός ενεθρία, συνέβη ένα απρόβλεπτο γεγονός που δίχασε όλον τον ελληνικό ορθόδοξο λαό και αυτό ακόμα το περιβόλι της Παναγίας. Το 1923 η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε για πολιτικούς λόγους να επιβάλει το νέο ημερολόγιο στο ελληνικό κράτος. Φυσικά η Εκκλησία μπορούσε να τηρήσει το παλιό ημερολόγιο για το λειτουργικό έτος. Όμως, τη 10η Μαρτίου 1924, η Ελληνική Αρχιεπισκοπή αποφάσισε να επιβάλει το διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο και στη λειτουργική ζωή, με την εξαίρεση πως οι περίοδοι του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου θα ρυθμίζονται όπως και πριν. Η καινοτομία αυτή δίχασε το ευσεβές πλήρωμα και δημιούργησε εκκλησιαστικά σχίσματα που ακόμη δεν έχουν επουλωθεί. Το Άγιον Όρος, στεκόμενο μπροστά σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, έπειτα από επαναλημμένες συνάξεις, με μεγάλη σύνεση επέλεξε την χρυσή τομή.
Συνέχισε να χρησιμοποιεί το παλαιό ημερολόγιο, χωρίς όμως να διακόψει την πνευματική επικοινωνία και εξάρτηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Εν τούτης, μερικοί μοναχοί του Αγίου Όρους και ένα από τα 20 αγιορείτικα μοναστήρια, κινούμενοι από υπερβολικό ζήλο, διεφώνησαν με αυτή τη στάση που πήρε η συντριπτική πλειοψηφία των αγιορείτων πατέρων. Οι λίγοι διαφωνούντες ονόμασαν τον εαυτό τους ζηλωτάς και διέκοψαν την πνευματική τους επικοινωνία με το Πατριαρχείο και το υπόλοιπο Άγιο Όρος. Δεν συμμετείχαν ούτε σε θείες λειτουργίες, ούτε σε συνάξεις. Ιδίως τα Κατουνάκια ήταν ένα από τα θερμότερα κέντρα των ζηλωτών. Η συνοδεία του νεαρού Φραγκίσκου, εξαιτίας της άγνοιας των γεροντάδων του και κινούμενη από πνευματικό ζήλο για την παράδοση των πατέρων, παρασύρθηκαν στις ζηλωτικές παρατάξεις. Φυσικά ο νεαρός δόκιμος ακολούθησε τη γραμμή τους. Όμως, επειδή η στάση τους ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης τους αγάπης για το Θεό, δεν είχαν φανατισμό. Και όπως θα δούμε κατόπιν, η εξέλιξη των γεγονότων έπεισαν τον γέροντα Ιωσήφ να επιστρέψει στη φρόνιμη στάση του Αγίου Όρους. Στο μεταξύ, οι δύο υποτακτικοί συνέχισαν να ζουν με άδολη προσφορά και μεγάλη άσκηση, κοντά σε εκείνα τα ανεξίκακα και απλά γεροντάκια. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο γέρο Ιωσήφ εκοιμήθη εν κυρίω. Έτσι έμεινε μόνο ο γέροντας Εφραίμ. Η εξαιρετική διαγωγή του νεαρού Φραγκίσκου είχε πείσει τον γέρο Εφραίμ πως ο νεαρός αγωνιστής μπορούσε και επίσημα να καταταγεί στο αγγελικό τάγμα των μοναχών. Αλλά επειδή ήσαν ζηλωτές, η γεροντία της Μεγής της Λαύρας δίσταζε επί πολύ να δώσει ευλογία. Τελικά όμως η άψογη διαγωγή της συνοδείας έκαμψε τους δισταγμούς. Έτσι, σαν ημερομηνία για το δεύτερο του το βάπτισμα, ορίστηκε η 31η Αυγούστου του 1925, ημέρα Κυριακή, μνήμη της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Παναγίας μας. Ο Φραγκίσκος Εκάρη, μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Ιωσήφ, πήρε δηλαδή το όνομα του μεταστάντος γεροντός του και ήταν τότε 28 ετών. Η κουρά του έγινε στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου, μέσα σε κατανυχτικό περιβάλλον και πλημμύρα δακρύων, με εφημέριο τον πνευματικό Παπα Ευθύμιο που ησύχαζε εκεί. Κοντά του, ασφαλώς, παραστάθηκε και ο σοφότατος γέροντας Δανιήλ, που τόσο τον στήριξε και καθοδήγησε στις αρχές της μοναχικής του πολιτείας. Εν τω μεταξύ, αφενός μένει μεγίστη εθνική συμφορά με τη μικρασιατική καταστροφή, αφετέρου δε το ημερολογιακό σκάνδαλο, είχαν κλονίσει συνθέμενα όλη τη Ρωμιοσύνη. Αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης κυλιόταν σε επαναστάσεις και σφαγές. Σαν η κόλαση να άνοιξε το στόμα της να καταπιεί τον κόσμο όλο. Ο γέροντας Ιωσήφ, φοβούμενος πνευματικά για τους συγγενείς του, έκανε θερμή προσευχή για όλη του την οικογένεια. Μια φορά, ενώ προσεύχε το γονατιστός και μέσα σε πλημμύρα δακρύων ως συνήθως, ξαφνικά όλο του το κελί γέμισε από υπερφυσικό φως. Άνοιξε τα μάτια του και μπροστά του αντίκρισε έναν πυρήμορφο νεανία. Στη μορφή έμοιαζε με τον νέο άνθρωπο, αλλά ακτινοβολούσε εκτυφλωτικό φως, όχι αυτού του κόσμου. Στα χέρια κρατούσε δύο κοριτσάκια, ένα από κάθε μεριά. Ήταν οι μικρές του αδελφούλες που κοιμήθηκαν σε νηπιακή ηλικία, η Μαρουσό και η Εργίνα. Εκείνη τη στιγμή γυρίζει ο άγγελος στα κοριτσάκια και τα ρωτά. «Αυτός είναι ο αδελφός σας. Τον γνωρίζετε?» Το μεγαλύτερο κοριτσάκι απάντησε. «Τον γνωρίζω, αλλά πολλά έτη πέρασαν από τότε». Και το μικρότερο είπε. «Εγώ δεν τον είδα όταν ήμουν στη ζωή». Και ο άγγελος τότε τους είπε. «Ασπαστείτε τον και να φύγουμε». Και οι δύο αδελφούλες του τον ασπάστηκαν γλυκά-γλυκά. Και όλος ο τόπος γέμισε άρρητη ευωδία, σαν να βρισκόταν κάποιος σε εύωσμο λιμόνα. Και έφυγαν. Λίγο αργότερα, η μητέρα του γέροντος Ιωσήφ, γεμάτη ανησυχία και φόβο για τις απανωτές συμφορές, έσπευσε να γράψει τον γιο της και να ζητήσει την συμβουλή του. Και αυτός, κινούμενος από αγάπη και με την ευλογία του γέροντός του, της απήντησε. Ήταν η πρώτη φορά από τότε που έφυγε για το Άγιο Όρος που έγραφε σε συγγενείς του. «Η αγαπημένη μητέρα με τα πάντων των αδελφών μου, συγγενών και φίλων, πάντες χαίρεται εν Κυρίω».
Επεπόθων δε και καταφλέγετο η ψυχή μου εις τον αμανθάνω περί της υγείας σας ψυχικής και σωματικής. Αλλά η εντολή του Κυρίου η λέγουσα, ο αγαπών πατέρα, η μητέρα, υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Αυτή με αναγκάζει να λησμονήσω, όχι μόνον γονείς, συγγενείς, αλλά και αυτό ακόμη το ίδιο σώμα, και όλος ο έρωτας και της ψυχής η αγάπη επιθυμεί να είναι πλέον στραμμένη προς τον Θεό. Τώρα όμως, βλέπων την μεγίστη συμφορά όπου οικολούθησε στον κόσμο και φοβούμενος μήπως απολέσω τα συνεχής αγρυπνίας μου διημάς όπου κάμνω, είναι αγκάστη να μεταχειριστώ το «εις ανάγκην και νόμου μετάθεσης γίνεται». Και είπα, ας παραβώ εγώ μιαν εντολή, μήπως κερδίσω τους αγαπημένους μου. Ο αιμός πόθος, η καύσης της εμείς καρδίας, ο θείος μου έρος, ο φλογίζοντας πλάχνα μου διαρκώς, είναι πώς να σωθούν ψυχέ, πώς να προσφερθούν εις τον γλυκύτατον Ιησούν μας θυσίε λογικέ. Τα γράμματά του, γεμάτα θεϊκή σοφία και άμετρη αγάπη, ταρακούνησαν τις ψυχές των συγγενών του. Για πρώτη φορά ακούγαν τέτοια όμορφα, σοφά και βαθιά λόγια. Οι ανορθόγραφες επιστολές του γέροντος Ιωσήφ αντανακλούσαν όλη την γλυκύτητα και την αγάπη της καρδιάς του. Τα αποτελέσματα ήσαν άμεσα. Όλα τα μέλη της οικογένειας διάβασαν και ξαναδιάβασαν τα γράμματά του με ποταμούς δακρύων. Και μάλιστα η μητέρα του άρχισε να επιθυμεί να γίνει μοναχή. Όπως έχουμε αναφέρει, πάνω από το κελί του Ευαγγελισμού, όπου είχαν κοινοβιάσει, στην απότομη πλαγιά υπήρχε μία μεγάλη σπηλιά. Ακόμα λίγο πιο πάνω και πιο απόμερα, ο γέροντας Ιωσήφ είχε κάνει μία τεχνητή σπηλιά πάνω σε ένα βράχο με σανίδες. Αυτό το δωμάτιο ήταν τόσο μικρό που σχεδόν δεν τον χωρούσε. Είναι ζήτημα αν είχε 1 με 1,5 μέτρο μήκος, φάρδος και ύψος. Εκεί πήγαινε ο νεαρός πατήρ Ιωσήφ για να αγωνίζεται περισσότερο στην ευχή που χρειάζεται ησυχία. Σύμφωνα με το τυπικό που πήρε από τον παπά Δανιήλ τον Πνευματικό, πήγαινε σε αυτήν την τρύπα αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα και για 6 ώρες αδολεσχούσε με την νοερά προσευχή και τα δάκρυα χωρίς διακοπή. Μια φορά τα θεοφάνεια θα γινόταν αγρυπνία στα κατουνάκια. Ο γέροντας Ιωσήφ βέβαια δεν σύχναζε στις αγρυπνίες και στις πανηγύρεις, και τούτο διότι κρατούσε μια αυστηρότητα όχι ως ερημίτου αλλά ως εγκλής του. Το ίδιο βράδυ ο πατήρ Ιωσήφ μέσα στη μικρή του σπηλίτσα άρχισε να ασχολείται με την νοερά προσευχή. Κατά τα μεσάνυχτα και εντελώς ξαφνικά γέμισε το μικρό κελάκι του από υπέρλαμπρο φως και ασφαλώς όχι σαν το φως της ημέρας που βλέπουμε. Αυξήθηκε δε το φως τόσο πολύ που αυτός βγήκε από τον εαυτό του και αισθανόταν ότι δεν φοράει σώμα. Παρουσιάστηκαν δε ταυτόχρονα μπροστά του 3 παιδάκια έως 10 ετών το καθένα. Είχαν το ίδιο ανάστημα, την ίδια μορφή, την ίδια ενδυμασία και το ίδιο πρόσωπο στην ευμορφία και ωραιότητα. Ήσαν άγγελοι Κυρίου και ο πατήρ Ιωσήφ όλος εκστατικός εθαύμαζε τη θεωρία τους. Αυτά ακουμβώντας το ένα στο έτερο τον ευλόγουν και τα 3 μαζί όπως ευλογεί ο ιερέας. Και πήγαιναν και ήρχοντο και μελωδικός έψαλον. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, τον πλησίαζαν. Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούγια. Γύριζαν προς τα πίσω χωρίς να στρέφουν τα νότα τους. Αυτό το έκαναν 3 φορές. Αυτός δε διαλογίζεται. Πού έμαθαν τόσο μικρά να ψάλουν τόσο ωραία και να ευλογούν? Χωρίς να έλθει στο νου του ότι στο Άγιο Όρος δεν υπάρχουν τόσο μικρά και τόσο ωραία παιδάκια. Έπειτα έγινε πάλι σκότος και έφυγαν τα παιδάκια όπως ήλθαν. Και ο πατήρ Ιωσήφ έμεινε έκθαμβος. Και οι μέρες περνούσαν χωρίς να διαλυθεί η χαρά και να εξαλειφθεί το γεγονός από τη μνήμη του. Όταν αργότερα ρωτήθηκε ο γέροντας τι σκεφτόταν σε τέτοιες στιγμές, μας απάντησε ότι δεν υπάρχουν σκέψεις όταν ο νους εχμαλωτιστεί από θεωρία, αφού καταλάμπεται από την χάρη και δεν ενεργεί τίποτε δικό του. Μόνο ένιωθε ότι ήταν σε μια τρισευλογημένη κατάσταση. Μετά από αυτή την οπτασία
η χάρη της ευχής πλήθυνε και κατά αναλογία αυξανόταν και ο πόθος της ησυχίας. Ο νους του νεαρού ασκητού δεν ισχολείτο με τίποτε το γήινο. Παράλληλα όμως πλήθυναν και οι διάφοροι πειρασμοί και ο γέροντας Ιωσήφ με τον πατέρα Αρσένιο δεν άντεχαν πλέον τα προβλήματα που υπήρχαν εκεί. Οι τριγύρω πατέρες κάθε τόσο τους έστελαν σε αγκαρίες, πράγμα που χαλούσε το πρόγραμμά τους και τους εμπόδιζε στην ησυχαστική του ζωή. Ο γέρο Εφραίμ ήταν απλός άνθρωπος και παρόλο που και σε αυτόν δεν άρεσε ότι συνέβαινε, εντούτοις ντρεπόταν να αρνηθεί στους πατέρες. Έτσι έστελε τους νεαρούς υποτακτικούς του όπου ζητούσαν οι γύρω πατέρες. Άλλο πρόβλημα που χαλούσε την ησυχία τους ήταν μια παλιά συνήθεια όλων των γύρω πατέρων να περνούν, χάριν συντομίας, μέσα από την αυλή της καλύβης τους όταν ήθελαν να πάνε στα κατουνάκια. Επιπλέον τους εμπόδιζαν από την ησυχία οι διάφορες παγκινιές όταν πλησίαζε κάποια πανήγυρης. Ο γέροντας Ιωσήφ έκανε υπομονή για 7 χρόνια σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά μετά την οπτασία των τριών αγγέλων δεν άντεχε πλέον τους περισπασμούς. Η καρδιά του φλεγόταν για μόνωση και ησυχία. Εκτός από αυτά, το εργόχειρο της βαρελοποιίας τους δημιουργούσε φασαρίες. Δυστυχώς ο καθένας θυμόταν να φτιάξει τα βαρέλια του λίγο πριν τον μούστο. Και επειδή ο γέρο Εφραίμ ήταν άριστος βαρελάς, όλοι σε αυτόν έτρεχαν. Έτσι έπεφταν όλοι μαζί γύρω πατέρες πάνω του και τον βίαζαν να τελειώνει το συντομότερο τα βαρέλια τους, διότι τα είχαν άμεση ανάγκη. Ο γέρο Εφραίμ, από το πολύ φιλότιμο που τον διέκρινε, δεν αρνιόταν, αλλά κόντευε να πάθει υπερκόπωση, διότι αναγκαστικά δούλευε μέρα νύχτα. Εκτός τούτων, ποτέ δεν ζητούσε χρήματα από κανένα για την εργασία του και έτσι πολλοί εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη του και του έδιναν ελάχιστα χρήματα για τον κόπο του. Αλλά το κακό είχε παραγίνει. Ακόμα και οι κοσμικοί τον είχαν μάθει και τον εκμεταλλεύονταν κι αυτοί. Του έδιναν για εργασία 1000 δραχμών της τότε εποχής 50 έως 100 δραχμές και με ύφος το ρωτούσαν «Φθάνει γέρο Εφραίμ?» «Φθάνει, φθάνει παιδί μου», έλεγε ντροπαλά εκείνος. Φυσικά οι νεαροί υποτακτικοί δεν μπορούσαν να ανεχτούν να βλέπουν τον γέροντά τους να σκοτώνεται στη δουλειά μέρα νύχτα, εις βάρος μάλιστα των μοναχικών του καθηκόντων, και να τον εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Για όλους αυτούς τους λόγους άρχισαν να σκέπτονται μήπως έπρεπε να μετακομίσουν σε πιο ήσυχο μέρος. Μια μέρα λοιπόν ο γέροντας Ιωσήφ φώναξε τον πατέρα Αρσένιο και του λέει: «Το εργόχειρο αυτό, εκτός του ότι μας χαλά την ησυχία, γίνεται αιτία να κινδυνεύει ο γέροντάς μας από υπερκόπωση, εξαιτίας του πολλού φιλότιμου που τον διακρίνει. Ας κάνουμε πρώτα προσευχή, πατέρα Αρσένιε, και κατόπιν να το ρωτήσουμε αν συμφωνεί να αναχωρήσουμε μαζί του για ησυχαστικότερο τόπο». Πράγματι, έτσι και έκαναν. Μετά την προσευχή είπαν τον λογισμό του στον γέροντα και εκείνος τόσο χάρηκε που ένιωσε σαν να τον έβγαλε ο Θεός από το αδιέξοδο. Με πολύ χαρά δέχτηκε την πρόταση και τους παρεκκίνησε να ψάξουν για ησυχαστικότερη περιοχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.